τι περιλαμβάνουν αυτά τα διαβαθμισμένα έγγραφα. Ωστόσο, υπάρχουν δημοσιεύματα συγκεκριμένα το προηγούμενο διάστημα, όχι μακρό διάστημα, το τελευταίο 15-20 ημερών για την ακρίβεια, όπου αφήνεται να διαφανεί ότι υπάρχουν πληροφορίες που φωτογραφίζουν λεπτούς χειρισμούς και επικίνδυνα, θα έλεγα, ζητήματα. Υπάρχει κάποιος εισαγγελέας στην προκειμένη περίπτωση που θα ελέγξει, αφού δει πλέον το περιεχόμενο των εγγράφων, εάν διέρευσαν με κάποιο τρόπο και διασφαλίστηκε έτσι για να πετάξουμε και λίγο την μπάλα στην εξέδρα? Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι θέμα καθαρά που με ρωτάτε. Τυπικά νομίζω από τους νόμους που υπάρχουν, το άρθρο δηλαδή του ποινικού κώδικα και το νόμο περί διασφάλισης εγγράφων εθνικής ασφάλειας. Εξάλλου νομίζω ότι όχι τυχαία το επικαλέστηκε τον εισαγγελέα ο κύριος Καμένος. Ναι, πιθανότατα θα μπορούσε αυτεπαγγέλτος να κάνει τον έλεγχο τον οποίο λέτε. Εγώ θα επανέλθω σε αυτό που είπατε. Θέλεις να ρωτήσεις κάτι, Φωφή, τον κύριο Καρκινάλη? Θέλω να ρωτήσω για τη Δευτέρα, για τη διαδικασία της Δευτέρας. Ναι, λοιπόν, ναι, επειδή σας άκουσα, μάλλον με ενημέρωσαν από το γραφείο μου, δεν σας άκουσα, έμεινα σε καθοδόν στο αυτοκίνητο. Εάν το είπατε έτσι, επειδή δεν σας άκουσα, δεν μπορεί να γίνει η γενικευμένη συζήτηση του στυλ εκτός ημερεσία σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων. Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη, είναι η γενική επίκαιρη επερώτηση, στην οποία όμως με τον υπάρχοντα αναθεωρημένο κανονισμό, εκτός από τους επερωτώντες βουλευτές, τον υπουργό που απαντά, τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων, εάν και εφόσον το επιθυμούν, εκεί είναι ότι δεν ήταν υποχρεωτική η παρουσία του κυρίου Τσίπρα ή του κυρίου Μητσοτάκη, εάν θέλουν μπορούν για συγκεκριμένο χρόνο, αν θυμάμαι καλά είναι γύρω στα 10-15 λεπτά, να πάρουν το λόγο και οι αρχηγοί των κομμάτων. Όχι όμως με τη διαδικασία που γίνεται εκτός ημερεσίας σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων. Εσείς λοιπόν, για να μείνουμε στη Δευτέρα, θεωρείτε από την εμπειρία που έχετε, έτσι όπως εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία, από σήμερα μέχρι τη Δευτέρα, τη Δευτέρα θα φτάσει στο διατάφτα, δηλαδή θα ανοιχθεί η ταμπακέρα ή έχει γίνει μια μάχη εντυπώσεων και θα μείνει εκεί? Και από τη μία και από την άλλη πλευρά εννοώ. Κύριε Γιωτάκη, δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση. Φοβάμαι όμως, κάνω μια εκτίμηση, και ελπίζω, όχι ελπίζω, εύχομαι να πέσω έξω στο 100% της εκτίμησής μου που σας κάνω σήμερα, ότι θα υπάρχει ένας πρώτος κύκλος που θα συζητήσουμε για το επίμαχον θέμα και θα ακούσουμε τις δύο πλευρές του λόφου, αυτή της κυβέρνησης δια του κυρίου Καμένου και της αντιπολίτευσης δια της Νέας Δημοκρατίας, και θα υπάρχει και ένας δεύτερος γύρος, εφόσον έρθουν οι αρχηγοί των κομμάτων, που μόνο για το συγκεκριμένο θέμα δεν θα μιλήσουμε, αλλά θα μιλήσουμε για άλλα θέματα. Ο κύριος Τσίπρας θα έρθει, έτσι το έχει δηλώσει αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν ξέρω τι θα κάνει. Νομίζω ότι το πιθανότερο, χωρίς να μπορώ να σας το πω με τα βεβαιότητας, γιατί δεν έχω τέτοια ενημέρωση από το γραφείο του, αλλά εκτιμώ ότι θα είναι εκεί. Εγώ θέλω να μείνουμε σε αυτά που συνέβησαν χθες και που προκαλούν και σήμερα και εξακολουθούν να προκαλούν την πολιτική θύελλα. Η αντιπολίτευση κατηγόρησε τον πρόεδρο της Βουλής, αλλά σας αφορά εν μέρη, θα έλεγα, κύριε Κακλαμάνη, ότι προσπαθεί να κουκουλώσει, ότι φημώνει το είδαμε από χθες το βράδυ από αντιδράσεις και από τη Νέα Δημοκρατία και από φύλλα προσκυμένα προς την αντιπολίτευση μέσα, να εγκαλούν τον κύριο Βούτση και το Προεδρείο της Βουλής ότι προσπαθεί να φημώσει τον Ανδρέα Λοβέρδο και να μπλοκάρει τη διαδικασία αποκάλυψης. Έχετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό? Κοιτάξτε, καταρχήν, επειδή πρόλαβα και είδα τις ανακοινώσεις, είναι προσωπικά για τον πρόεδρο της Βουλής. Ναι, εντάξει, είναι αυτή τη στιγμή ο κύριος Νίκος Βούτσης, άρα απευθύνεται στον κύριο Νίκο Βούτση. Εγώ απλά υπενθυμίσω, χωρίς κανένα σχόλιο, την ομόφωνη απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων, ακόμη και από το κόμμα του κυρίου Λοβέρδου, που εκπροσωπεί το εκεί από τον κύριο Γκέρολου, δεν διαφώνησε κανείς για τη διαδικασία που αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται μέσω της μόνιμης ειδικής επιτροπής εξοπλισμών ή άμυνας να υπάρξει πρόσβαση. Μη σπέβδουμε δηλαδή να λέμε αυτό. Γι' αυτό εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις είμαι φιδωλός στους χαρακτηρισμούς. Ναι, εγώ απίθυνα σε εσάς το ερώτημα, διότι από εσάς ξεκίνησε. Λόγω της άρνησής σας, δηλαδή, μέσω της άρνησής σας. Εσείς ανοίξατε το θέμα. Εσείς ανοίξατε τον ασκό του αιώλου.
Τελικά είναι πολύ σοβαρό κάτι τέτοιο. Μπορεί και να τον έκλεισα τον ασκό του νεόλου. Μπορεί και να τον κλείσατε. Σίγουρα σφραγίσατε τον φάκελο. Σωστά, μπορεί και να τον κλείσατε. Διότι όπως είπατε και πριν, αν υπήρχε οποιαδήποτε διαρροή. Βεβαίως. Ποιο δεν θα. Διότι αυτό παραδείγματο χάρη που διέρευσε τα έγγραφα και φτάσανε. Μπορούσαν να είχαν φτάσει στα χέρια τα δικά μου. Έφτασαν στα χέρια του συναδέλφου μου, του κυρίου Λοβέρδου. Ξέρετε εσείς να μου πείτε σε πόσους άλλους μπορεί να τα έχει δώσει? Όχι. Επομένως, δεν το ξέρουμε. Κανείς δεν γι' αυτό ξέρει. Είπα, μάλλον έκλεισα τον ασκό του αιώλου. Ναι, από αυτή την άποψη, ναι. Το κάνατε μόνο γι' αυτό, ή επειδή είναι. Και, όχι, και, ήταν δεν ξέρω και μια μπορεί... διαδικασία που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό. Άρα είναι ατόπιμα έτσι κι αλλιώς, έτσι, κύριε Κακλαμάνη. Εγώ στη θα ήμουν. Διαβάθμιση για να μιλήσουμε μετά. Εκτός κανονισμού, εάν τα παραλάμβανα. Μάλιστα. Άρα είναι σοβαρό το ατόπιμα, όπως και να έχει δηλαδή, μας λέτε. Ναι, δεν έχει ξανασυμβεί στα. Όχι, ποτέ. Στα εγώ από το 90 τουλάχιστον, πριν το 90 δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά από το 90 μέχρι τώρα, μέσω αυτής της διαδικασίας, ναι, δεν μπορώ να θυμηθώ παρόμοιο. Δίνετε κάποια εξήγηση ως έμπειρος γιατί έγιναν όλα αυτά με τον τρόπο που έγιναν? Έχετε κάποια εξήγηση? Εντάξει, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω. Ξέρω ότι είναι λεπτή θέση σας, βεβαίως. Να το διατυπώσω διαφορετικά, κύριε Κακλαμάνη. Έχετε τεράστια εμπειρία βουλευτική, πολιτική, υπουργική κλπ. Είναι τεράστιο το βιογραφικό σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε αυτό που συμβαίνει με επίκεντρο τους εξοπλισμούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με απόρριτα έγγραφα και το ρόλο που έχουν παίξει διάφοροι ή δεν έχουν παίξει, αν έχει ξανάρθει στη έχει Βουλή. Ξανασυμβεί όχι μόνο στη Βουλή, στην πολιτική σκηνή, δηλαδή την ώρα που γίνεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πάντα ήταν προστατευμένο ακόμα και για περιπτώσεις οι οποίες ήταν ύποπτες και για λόγους ασφαλείας, και για λόγους ασφαλείας. Αυτό που γίνεται τώρα, θυμάστε να έχει ξανασυμβεί? Στην αρμόδια επιτροπή δεν είχα υπάρξει μέλος ποτέ, παρότι είμαι 25 χρόνια, όπως λέτε, στο κοινοβούλιο. Αλλά θα σας απαντήσω με μια πολύ γνωστή ρίση ενός μεγάλου πολιτικού, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ότι υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται και πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται. Μάλιστα. Νομίζω ότι το κομμάτι στο οποίο αναφερθήκατε έρχεται γάντι και δεν είμαι αυτό που σας είπα. Έχετε δίκιο. Τώρα αναφερθήκατε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και με βάζετε σε ένα πειρασμό, κύριε Κακλαμάνη, να φύγουμε λίγο από το τρέχον, διότι είχαμε πρόσφατα. Να γυρίσουμε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Όχι, όχι. Με βάζετε στον πειρασμό όμως να σας ρωτήσω, να σας ζητήσω ένα σχόλιο, αν θέλετε, για τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Γιώργου Παπανδρέου σε βάρος του Κώστα Καραμαλή του νεότερου και όλα αυτά τα οποία είδαμε το τελευταίο διάστημα. Κυρία Κρυβοπούλου, ακούστε. Εγώ, ξέρετε, είμαι αριθμομνήμων και θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, και νομίζω δεν κάνω λάθος, ήτανε 17 Οκτωβρίου του 2009, μόλις είχαν γίνει οι εκλογές και η κυβέρνηση του κυρίου Γιώργου Ανδρέα Παπανδρέου παρουσίαζε τις προγραμματικές δηλώσεις της στη Βουλή. Ναι. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά τι του είχε πει τότε, ανταπαντώντας, γιατί δεν τυπικά ήταν ακόμα αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, ο Κώστας Καραμαλής. Αυτά είναι γραμμένα στα πρακτικά της Βουλής. Μπορεί να ανατρέξει κανείς και να τα βρει. Έτσι σας λέω και την ημερομηνία, κατά 99% αν πέφτω έξω καμία μέρα. 17 Οκτωβρίου του 2009. Προς το τέλος του λέει, σας ζητώ, κύριε Πρόεδρε, να αθετήσετε τις προεκλογικές σας υποσχέσεις. Και εμείς τουλάχιστον ως υποσχέσεις παροχολογίας εννοούσε, έτσι. Ναι, ναι. Και εμείς του λέει, τουλάχιστον ως αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μόνο δεν σας εγκαλούμε για αυτό αν το κάνετε, αλλά θα έρθουμε και θα σταθούμε δίπλα σας, γιατί κρίνω ότι αυτό είναι προς το συμφέρον του τόπου. 12 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους του 2009 και οι τρεις, θα το θυμάστε, δίνει την περίφημη συνέντευξη στο Ζάπιο, όπου εξαγγέλει τις παροχές με τα κοινωνικά επιδόματα. Η Ελλάδα μέχρι εκείνη τη στιγμή, υπενθυμίζω, είχε ανεργία 7,5%. Αυτό πλέον το αμφισβητεί κανείς, το παραδέχεται ακόμα και ο κύριος Τσίπρας σήμερα. Και τα σπρέτ, κύριε Καψιόχα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν γύρω στις 150-200 μονάδες. Εκεί ανάμεσα, 180 κάτι. 180, ωραία. Επομένως, εάν δεν είχε γίνει παραχολογία εκείνη
Και εάν δεν είχε πει το μεγάλο ναι στη διάσωση των τραπεζών, κάτι που ο περιβόητος κύριος Ντάισερμπλου στη δύση της καριέρας του ενθυμήθηκε ότι η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε για να σωθούν οι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες και γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε, ο κύριος Παπανδρέου δεν θα είχε λόγο να πάει στο Καστελόριζο και να βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του εκεί που την έβαλε και έβαλε την Ελλάδα στη μεγάλη περιπέτεια. Και... είτε το θέλει, είτε δεν το θέλει, προσωπική άποψη εκφράζω κυρία Κρυβοπούλου, δεν εκφράζω, πιθανώς να είναι η ίδια η άποψη, αλλά εγώ την άποψή μου σας λέω σήμερα, είτε το θέλει είτε δεν το θέλει, το όνομά του είναι συνώνυμο με τη μεγαλύτερη πολιτική προδοσία που έγινε στον τόπο αυτόν. Προδοσία. Από εκείνη τη στιγμή άνοιξαν οι ασκοί του αιώλου για την περιπέτεια της χώρας. Και αυτό ο ελληνικός λαός, εκείνος μπορεί να θέλει τη δικαίωσή του. Μπορεί να λέει ότι βάζει όρους. Δεν ξέρω αν μπορεί να βάζει όρους όμως ένας πολιτικός αρχηγός που κατεβαίνει σε εθνικές εκλογές το 2015 με νέο κόμμα το οποίο φτιάχνει και παίρνει ποσοστό εισάξιο με αυτό που πήρε ο κύριος Ραγκούσης στις ακομματικές εκλογές, 2,5%. Κύριε Κλαμάνη, στην ομιλία που, στην οποία αναφερθήκατε εσείς πριν στις 17 Οκτωβρίου του 2009 στη Βουλή, ο κύριος Καραμαλής είχε αναφερθεί και στο ύψος του ελλείμματος? Στο ύψος του ελλείμματος δεν είχε αναφερθεί, γιατί δεν είχε έρθει ακόμα ο περιβόητος κύριος Γεωργίου για να πει τους αριθμούς που έφερε. Και κυρία Γιωτάκη, ευχαριστώ που μου το λέτε, γιατί έχω σηκώσει τη σημαία εγώ εναντίον του κυρίου Γεωργίου και δεν θα την υποστείλω. Σας το λέω δημόσια, μέχρι την πλήρη δικαίωση της ιστορίας αυτής. Θα σας πω λοιπόν και στους τρεις, κύριε Καψιόκα, εσείς ως οικονομικός συντάκτης, μπορείτε αυτά τα στοιχεία να πάτε και τώρα να τα βρείτε στο Υπουργείο Υγείας, για να καταλάβετε το τι έγινε με την εποχή. Εκείνη. Εγώ όταν πήγα στο Υπουργείο Υγείας Μάρτιο του 2004 βρήκα χρέη των νοσοκομείων προς τρίτους 2,4 δις ευρώ από τον προκάτοχό μου. Έπεισα την κυβέρνησή μου και κυρίως τον Κώστα Καραμαλή να πιέσει τον Γιώργο τον Αλογοσκούφη και να μου δώσει τα λεφτά αυτά να ξεχρεώσω τα νοσοκομεία, διότι οι προμηθευτές με απειλούσαν ότι ούτε γάζες και σύρικες δεν θα έδιναν. Σας ερωτώ λοιπόν, το χρέος αυτό των 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ σε υπουργείο που εγώ διεύθυνα, και αυτό το ξέρω ο ίδιος, δεν το διάβασα από τα άρθρα του κυρίου Καψιώτη στη Real που έγραφε, πού έπρεπε να γραφτεί, την περίοδο της κυβέρνησης που το δημιούργησε ή την περίοδο της κυβέρνησης που βρέθηκε ένας πρωθυπουργός που το αποπλήρωσε? Θέλετε να πάμε για τυπικούς λόγους να εγγραφόταν τη δεύτερη περίοδο? Οκ. Δεν ήταν όμως δανεισμό που έκανε η κυβέρνηση Καραμαλή γιατί αυτή δημιούργησε ελλείμματα. Ήταν δανεισμό που έκανε για να ξεπληρώσει τους προηγούμενους για να υπάρχουν νοσοκομεία. Πάντως ο κύριος Προβόπουλος τότε νομίζω είχε αναφερθεί στο ύψος του ελλείμματος. Ναι, για την, πάντως δεν το είχε για πάει το μήνα εκεί που συζητάμε. Το είχε πάει, ναι. Είναι αλήθεια αυτό που λέει, δεν το είχε πάει εκεί που το πάει. Μιλούσε για ένα διψήφιο αόριστα. Για ένα διψήφιο νούμερο αόριστα, χωρίς να μιλάει ούτε για 12 ούτε για 15. Στις συνάντησεις που είχαν κάνει αμέσως μετά τις εκλογές. Πάντως πραγματικά ανοίξαμε τον ασκότε όλοι. Για τραπεζίτες, γιατί νομίζω η φιλοξενία σας φτάνει στο τέλος. Θα σας υπενθυμίσω, σας το είχα πει πέρσι που με ξαναφιλοξενήσατε σε αυτή την εκπομπή. Σας είχα υπενθυμίσει 2 Μαΐου 1998 όταν δεν ψήφισα τη δημιουργία της ΟΝΕ και του Ευρώ, όταν ήμουν ευρωβουλευτής. Έριξα λευκό. Δεν είπα όχι, γιατί όχι ψήφισαν όσοι ήταν εναντίον της Ευρώπης. Εγώ δεν είμαι εναντίον της Ευρώπης. Είχα γράψει τότε ένα άρθρο για να δικαιολογήσω την ψήφο μου. Και ο τίτλος ήταν «Η κοινωνική Ευρώπη πέθανε αποσοποιητικά, ζήτω η Ευρώπη των τραπεζιτών». Τότε ολόκληρος ο τύπος, ολόκληρος ο τύπος, ακόμα και ο κοντρέο αριστερός, έπεσαν να με φάνε. Από Λεπέν της Ελλάδος με είπανε, ακροδεξιό με είπανε, εθνικιστή με είπανε, και τώρα όλοι ομνίουν σε αυτό που είχα πει το 98. Μη μου μιλάτε για τους τραπεζίτες. Το θυμάμαι αυτό το άρθρο, είναι από τα καλύτερα που έχουν γραφτεί πολύ πριν από την εποχή τους. Πριν από την εποχή τους. Μη μου μιλάτε λοιπόν, δεν αναφέρομαι προσωπικά στο όνομα Προβόπουλος, γενικά τραπεζίτες. Είδα και την τελευταία δήλωση του κυρίου Καραμούζη. Ούτε λίγο ούτε πολύ είπε θα κάνουν τους πληστηριασμούς
για να μην τυχόν και τη γλιτώνουν οι συνεχώς που έχουν λεφτά και δεν πληρώνουν. Δεν τους ξέρει ο κύριος Καραμούζης, οι τράπεζες αυτούς δεν τους ξέρουν. Δεν έχουν καταθέσεις αυτοί στις τράπεζες που δεν πληρώνουν. Γιατί δεν τους πιάνουν από το αυτοί. Παρά το φέρνει ως παράδειγμα ότι θα πάμε επί δικαίων και αδίκων για να μην μας ξεφύγουν οι άδικοι. Γιατί εκτός των άλλων ο μεγάλος πλούτος είναι σε offshore, όπως ξέρετε κύριε Γκαγκλαμάνη. Σας ναι, αλλά ξέρετε, οι offshore, κυρία Κρυβοκούλου, ούτε σας αφορούν, ούτε τον κύριο Καψόλου, κυρία Γιωτάκη, ούτε εμένα. Φυσικά, φυσικά κύριε Γκαγκλαμάνη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ, να είστε καλά, δεν θα μπορούσε παρά να διευρυνθεί αυτή η συζήτηση όταν συζητάμε μαζί σας. Και σας προσκαλούμε για μια επόμενη φορά πολύ σύντομα. Επειδή ο προϋπολογισμός θα ψηφιστεί 18 με 22 Δεκεμβρίου, ναι. Αν θέλετε, αφού θα έχει τελειώσει πια η συζήτηση στις επιτροπές, ερχόμαστε να τα πούμε τότε. Έχω μερικές σημειώσεις που ακούω. Με μεγάλη χαρά. Το κύριο Σωτήρη να τις λέει. Μεγάλη σας χαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Καλό σας απόγευμα, κύριε Γκαγκλαμάνη. Λοιπόν. Πάντα είναι χυμαρόδης ο κύριος Γκαγκλαμάνης και πάντα είναι από τους πολιτικούς εκείνους οι οποίοι δεν διστάζουν. Δεν μας άνετα.